αφού ολοκληρώσαμε, αγαπητοί μου, ότι σε ό,τι ανεφέρετο εις τον Αντίχριστον στη 15η πάντα κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, ερχόμεθα τώρα από την 19η παράγραφο της Ιδίας Κατηχήσεως να δούμε τα μετά των Αντίχριστων. Ενθυμίστε στην αρχή της Κατηχήσεως, όχι βεβαίως διότι αυτή θα ήταν η σειρά, αναφέρθη ο Άγιος Κύριλλος εις την ανακαίνιση του σύμπαντος. Δεν είναι αυτή η σειρά. Η σειρά είναι ότι πρώτα θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά έχουμε την ανακαίνιση του σύμπαντος και τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Η δε ανακαίνιση του σύμπαντος συμπίπτει με την Ανάσταση των νεκρών με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αυτά, ανακαίνιση σύμπαντος, Ανάσταση νεκρών και Δευτέρα Χριστού παρουσία, αυτά συμπίπτουν. Χρονικά συμπίπτουν. Αλλά μας μίλησε ο Άγιος Κύριλλος τότε για την ανακαίνιση του σύμπαντος και τώρα ερχόμεθα εις την Ανάσταση, συγγνώμη, εις την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θα σας πω πολλές φορές μέχρι που να τελειώσει αυτή η κατήγηση, διότι έχει ακόμη πολλά παραγράφους, ότι το κέντρο βάρους δεν πέφτει στο θέμα του Αντιχρίστου. Το κέντρο βάρους πέφτει στην Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αλλά είτε διότι έχουμε έναν φόβο, είτε διότι είμαστε ακατάρτιστοι, και σε αυτό φταίμε εμείς. Το θέμα είναι ότι κάπου αλλού ρίχνουμε το βάρος. Θα έλεγα, γιατί φοβάμαι τον Αντίχριστο και δεν φοβάμαι τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα με καταδικάσει στην αιωνία κόλαση. Διότι ο Αντίχριστος το πολύ πολύ να με κάνει να μαρτυρήσω. Αλλά δεν μπορεί όμως ο Αντίχριστος να με βάλει στην αιωνία κόλαση. Και αυτό, για να μην νομιστεί ότι το λέγω εγώ, λέει ο Κύριος. Μη φοβηθείτε, λέγει, από τον αποκτενόντον το σώμα. Εγώ θα σας πω ποιον να φοβηθείτε. Τον δυνάμενον, εκείνον που έχει τη δύναμη να σας βάλει στην γέννα του πυρός. Και εκείνος που έχει τη δύναμη να μας βάλει στην γέννα του πυρός είναι μόνον ο Χριστός. Δεν πρέπει λοιπόν να θορυβούμεθα για το θέμα του Αντιχρίστου, αλλά πρέπει να φοβούμεθα πραγματικά μόνον τον Χριστό. Πότε, εάν, εφόσον και καθόσον ζήσαμε σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού. Έτσι, από την 19η παράγραφο, αγαπητοί, εισερχόμεθα με τη βοήθεια του Θεού να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε ό,τι αφορά στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Απεκδεχόμεθα δε και προσδοκόμεν τον Κύριον εκ των ουρανών, ερχόμενον επί των νεφελών. Το απεκδεχόμεθα με ωμέγα γραμμένο, όπως και το προσδοκόμεν, είναι να αποδεχόμεθα και να περιμένομαι τον Κύριον από τον ουρανό. Είναι θέμα πίστεως και θέμα ομολογίας πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως, το λέει η έκφραση, σύμβολο πίστεως, περιέχει αυτή τη θέση. Πιστεύω, λέμε, και αναφερόμαστε τώρα σε ένα-ένα από τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Πιστεύω αποσιοποιητικά και πάλι ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας
και νεκρού. Ώστε λοιπόν αποτελεί θέμα πίστεως ο ερχομός, ο δεύτερος του Χριστού. Εκείνοι που δεν περιμένουν τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία και είναι πολλοί χριστιανοί και λέγουν όταν τους ερωτήσετε πιστεύεις ότι ο Χριστός θα ξανάρθει, σου λέει και πού το ξέρω, τότε τι πιστεύεις εσύ ότι ήρθε ο Χριστός, έκανε κάτι επάνω στη γη και άφησε τα πράγματα έρημα μισά, διότι με τη Δευτέρα του παρουσία ολοκληρώνεται το έργο της σωτηρίας. Αν κάποιος πει ότι ο Χριστός έφυγε στον ουρανό, έδωσε τη σωτηρία, εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο του, σωζόμεθα. Τι? Σωζόμεθα. Όχι, δεν σωζόμεθα. Διότι σώζω από το σώος ολόκληρος. Η λέξη βρίσκεται μάλιστα ως εξής των Απόστολων Πέτρων, αν θυμάμαι καλά, ομιλεί περί ολοκληρίας. Και όταν λέμε ολοκληρία, θα πει σωτηρία. Θα πει όλος ο άνθρωπος σώζεται. Τώρα, άμα πεθάνω και είμαι ευθεβής, η ψυχή μου θα πάει στον παράδεισο. Αλλά εκεί θα είναι μόνο η ψυχή μου. Το ταλέπορο σώμα μου θα είναι εις τη γη και θα έχει λιώσει. Θα έχει αποσυντεθεί. Αλλά αυτό το σώμα που αποσυνετέθη και ενίσθεσε και παρθένεψε και εκοπίασε και αγρύπνησε. Γιατί παρακαλώ μεθαύριο Παρασκευή που υπάρχει εδώ αγρυπνία να έρθετε στην αγρυπνία και να πάτε να κοιμηθείτε. Ποιος θα αγρυπνήσει την ψυχή μου? Το σώμα μου θα αγρυπνήσει, διότι ύπνο δεν θα δώσω στα μάτια μου. Αυτό το σώμα λοιπόν και κοπίασε και ίδρωσε και ίσκυσε τις αρετές εκείνες που αφορούν στο σώμα. Αυτό δεν θα τιμηθεί. Θα μείνει εκτός λοιπόν σωτηρία ή αντιστοίχως εκτός καταδίκη. Όταν λέμε σωτηρία σημαίνει ότι θα επανέλθει η ψυχή και θα επανενωθεί με ένα σώμα, το παλιό σώμα, καινούριο, άφθαρτο και αθάνατο. Αυτό θα γίνει όταν θα ξανάρθει ο Χριστός στον κόσμο. Συνεπώς, αγαπητοί, θα σας έλεγα με σαφήνεια, γιατί η Αγία Γραφή είναι σαφεστάτη στο σημείο αυτό, ότι το έργο της σωτηρίας μένει μισό εάν δεν υπάρξει τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Το αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα συνεπίας της γραμμής του έργου του Χριστού για να μας σώσει. Είναι εκείνο που λέγει ωραιότατα ο Απόστολος Παύλος την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, που λέγει στο 15 κεφάλαιο, λέγει εάν δεν υπάρχει η ανάσταση των νεκρών, τότε τι κάνουμε? Τότε δεν κάνουμε τίποτα. Τότε λοιπόν αδίκως κοπιάσαμε, και μάλιστα εμείς που χάσαμε και την παρούσα ζωή, διότι δεν πάμε στις διασκεδάσεις. Αν υποτεθεί ότι οι διασκεδάσεις δίνουν πραγματική ευχαρίστηση και χαρά στον άνθρωπο, αν υποτεθεί, χάσαμε και αυτό. Και είμαι, θα λέγει, εμείς οι αθλιότεροι όλων των ανθρώπων, διότι χάνομαι και την παρούσα ζωή με το να είμαι κολλημένη σε μια πίστη ότι ο Χριστός αυτά είπε να κάνουμε. Άμα δεν υπάρχει όλα αυτά, βέβαια, άμα δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών, τότε λέγει
Εάν δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός ανεστήθη, και αν ο Χριστός δεν ανεστήθη, τότε ματέα η πίστη ημών, μάταιο και το κήρυγμα ημών, όλα πέφτουν στο κενό. Ο Χριστός ανεστήθη για να αναστηθούν οι νεκροί και να ολοκληρωθεί το έργο της σωτηρίας, δηλαδή της ολοκληρίας. Εκείνοι λοιπόν που δεν δέχονται τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, ουσιαστικά δεν δέχονται τίποτα. Είναι κομμένο πράγμα. Είναι κομμένο. Είναι στη μέση κομμένο. Σαν να μην έχει δεν έχει τέλος. Σαν να μην έχει τέλος. Ο Χριστός λοιπόν θα ξανάρθει. Σας έλεγα σε μια παλιά ομιλία, δεν πειράζει να πω μόνο δύο λόγια, ότι εκείνοι που δέχονται την ευθύγραμμη μορφή της ιστορίας, αυτοί δέχονται ότι ο Χριστός θα ξανάρθει. Ευθύγραμμη θα πει ότι αρχίζει και τελειώνει. Ευθύγραμμη θα πει ότι το σύμπαν έγινε εκ του μηδενός, ήλθε εις το είναι, εις την ύπαρξη. Κάποια στιγμή αρχίζει η δική του ιστορία, κάποια στιγμή αρχίζει και η ανθρωπίνη ιστορία. Κάποια στιγμή θα τελειώσει η ιστορία του σύμπαντος, κάποια στιγμή θα τελειώσει και η ιστορία των ανθρώπων. Αυτή είναι η ευθύγραμμος θεώρησης της ιστορίας και της δημιουργίας. Αυτή την ευθύγραμμο θεώρηση την έχει μόνο ο χριστιανισμός. Κανείς άλλος. Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, και τα παλιά και τα νεότερα, όλες οι εξωχριστιανικές θρησκείες, δηλαδή οι ειδωλολατρικές, οι ενδοκοσμικές θρησκείες, όλες έχουν κυκλική θεώρηση της δημιουργίας και του σύμπαντος. Ότι ο κόσμος δεν έγινε εκ του μηδενός, πάντα υπάρχει. Και αφού πάντα υπάρχει, πάντα θα υπάρχει. Αφού δεν είχε αρχή. Άμα λοιπόν δεν έχει αρχή, δεν θα έχει και τέλος. Και τότε δεν έχουμε παρά μια διαρκή επανάληψη, έναν κύκλο. Αν θέλετε, μια στατική κατάσταση εκ πρώτης όψεως, ή μάλλον στο βάθος στατική κατάσταση, που έχουμε δυναμικούς κύκλους, ζωής και θανάτου και τίποτε άλλο. Μεταβολές. Προσέξτε, μεταβολές, μεταμορφώσεις. Ένα σημείο από την κατήχηση που κάνουν στο ημιούμενο στον 18ο βαθμό οι Ρόδοσταυρίτες τέκτονες μασόνοι, είναι και αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει, λέγει, προσέξτε, δεν υπάρχει, λέει, θάνατος και φθορά. Απλώς υπάρχει μία μεταμόρφωση. Τι θα πει θάνατος? Περνάς από μία μορφή σε μία άλλη μορφή. Δεν υπάρχει θάνατος. Καταργούν τον θάνατον με τον τρόπο αυτόν. Αλλά ουσιαστικά παίζουμε με τις λέξεις και δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά με εκείνο που κάνουν στις εκθέσεις, όταν θέλουν να παρουσιάσουν κανένα αντιληπτικό μηχάνημα. Έχουν ένα κουβά νερό κάτω από το τραπέζι και έχουν ένα σεντριβάνι, ας πούμε. Ένα, ξέρω εγώ, βάζω ένα μηχανάκι εκεί και τι κάνει τώρα το μηχανάκι? Πετάει το νερό σε πίδακα, αυτό πέφτει πάλι στη δεξαμενούλα, πάει πάλι στον κουβά και έτσι με ένα κουβά νερό κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχουν μια ροή από κάπου μακριά να παίρνουν ένα νερό που να κυλά. Λύνουν το πρόβλημα του θανάτου με τον τρόπο αυτόν. Το καταλάβατε? Μέσα σε ένα κύκλο. Διότι δίνω μια άλλη θεώρηση στο θέμα του θανάτου. Ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μεταβολή. Και το πρόσωπον που πάει περίπατο. Διότι αν εγώ θα υπάρξω στο παιδί μου, αλλά εγώ το πρόσωπό μου τι θα γίνω? Αναπάντητο. Η Ανάσταση των νεκρών, γιατί υπήρξε η Ανάσταση του Χριστού, γεγονός, όχι θεωρία, είναι η διάσωση του προσώπου και όχι η διάσωση του γένους.
αλλά του προσώπου. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί, είναι πολύ σπουδαία πράγματα αυτά. Είναι πολύ σπουδαία. Συνεπώς, εκδεχόμεθα, δηλαδή να αποδεχόμεθα και προσδοκόμε και να περιμένουμε τον Κύριο εκ των ουρανών ερχόμενων επί των νεφελών. Να έλθει από τον ουρανό. Γιατί έτσι έφυγε. Έφυγε από τη γη στον ουρανό. Ήρθε από τον ουρανό στη γη. Έκανε την εμφάνισή του ως άνθρωπος, γενόμενος δια της υπεραγίας Θεοτόκου. Συγγνώμη, γενόμενος εκ της υπεραγίας Θεοτόκου. Όχι δια, λάθος έκανα, φραστικό λάθος. Εκ της υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή δεν πέρασε από την Παναγία, αλλά πήρε σάρκα από την Παναγία. Είναι σπουδαίο αυτό που σας λέω. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και έφυγε στον ουρανό, συναποκομίζοντας την ανθρωπίνη του φύση, την οποία δεν απέβαλε, δεν την άφησε κάπου στη γη, γιατί δεν του χρειάζεται, όπως λένε οι χιλιαστές, και μερικοί προτεστάντες το λένε αυτό, όχι όλοι, αλλά θα επανέλθει ως Υιός ανθρώπου. Λέει στο 25 κεφάλαιο κατά Ματθαίον ο Κύριος, όταν έλθει ο Υιός των ανθρώπων εν τη δόξη αυτού. Δεν λέγει όταν έλθει ο Υιός του Θεού, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, που θα πει θα έλθει με την ανθρωπίνη του φύση, διότι το αντικείμενο ανθρωπίνη φύση είναι το στοιχείο της σωτηρίας μας. Συνεπώς θα επανέλθει με την ανθρωπίνη του φύση και θα μας δώσει εκείνο που έχει εκείνος, την αφαρτισμένη και αθανατισμένη φύση μας, ή καλύτερα μια φύση που θα είναι αθανατισμένη και αφαρτισμένη. Δεν θα πω όμως κάτι περισσότερο για το θέμα επί των εφελών, διότι το έχει λίγο παρακάτω και θα κάνουμε εκεί την ανάλυση. Σάλπιγγες αγγελικέ τότε ηχούσιν, οι νεκροί εν Χριστώ πρώτον εγείρονται, οι ζώντες ευλαβείς εν νεφέλες αρπάζονται, έπαθλον των καμάτων λαμβάνονται, το υπέρ άνθρωπον τιμηθήνε, επειδή και υπέρ άνθρωπον ηγονίσαντο. Καθώς ο Παύλος ο Απόστολος γράφων θυσίν, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, καταβίσεται απ' ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα, εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε στην Κυρίο εσώμεθα. Θα σας το αποδώσω μια σύντομη έτσι παράφραση. Σαλπίγγες αγγελικές, λέγει, τότε θα ηχήσουν, οι νεκροί οι εν Χριστώ, αυτοί πρώτα θα αναστηθούν. Εκείνοι που ζουν οι ευλαβοί, οι τότε, όταν θα γύρουν αυτά, θα αρπαχθούν επί νεφελών. Έπαθλων, δηλαδή βραβείων, των καμάτων, των κόπων των, αφού πάρουν, γιατί υπεράνθρωπον, συγγνώμη, διότι υπερανθρώπος τιμώνται, επειδή υπερανθρώπος αγωνίστηκαν. Καθώς ο Παύλος ο Απόστολος γράφει εις την πρώτη του Θεσσαλονική επιστολή, αν θέλετε στο τέταρτο κεφάλαιο από τους στίχους 16 και εξής, ότι ο Κύριος με ένα κέλεσμα, με μια διαταγή και με φωνή αρχαγγέλου και με μια σάλπιγγα Θεού, εικόνες αυτά,
θα κατεβεί από τον ουρανό και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Έπειτα εμείς που ζούμε, οι περιλυπόμενοι που θα έχουμε εναπομείνει στη γη μαζί με εκείνους που θα έχουν αναστηθεί τους νεκρούς, μαζί με αυτούς θα αρπαχθούμε επί νεφελών για να συναντήσουμε τον Κύριον κάπου στο σύμπαν, εις αέρα. Και τότε θα είμαστε πάντοτε μαζί του. Αυτή είναι η σύντομη απόδοση. Αλλά προσέξτε αγαπητοί, αυτά που λέγονται από την Δευτέρα προς Θεσσαλονική Επιστολή και που είναι πάρα πολύ σπουδαία περικοπή αυτή και που αν θέλετε την ακούμε κάθε φορά όταν γίνεται μία κηδεία. Ενώ η κηδεία έχει τόσα ωραία πράγματα, τόσα ελπιδοφόρα πράγματα, δυστυχώς είτε σαν πενθούντος είτε σαν καλεσμένοι πενθούντων δεν προσέχουμε. Συνήθως δεν προσέχουμε. Το μυαλό μας έχει σε άλλα πράγματα, ενώ αν ακούγαμε τουλάχιστον την αποστολική περικοπή και την ευαγγελική που είναι ανάλογη που λέει ο Χριστός εκεί για την ανάσταση των νεκρών, τότε θα παίρναμε την παρηγορία, διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη παρηγορία από το κήρυγμα της αναστάσεως των νεκρών. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη. Αυτό λοιπόν είναι από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Για να τα δούμε με δύο λόγια μόνο, χωρίς να κάνω πιο πολύ ανάλυση. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι θα ακουστεί φωνή Αρχαγγέλου, σάλπιν Θεού. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σημαίνει θα δοθεί το μήνυμα της Αναστάσεως των νεκρών. Ο Κύριος λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αυτό που ακούμε στις κηδείες, ότι τότε λέγει οι νεκροί θα ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού και τότε θα αναστηθούν. Και οι νεκροί θα αναστηθούν, θα γερθούν. Η φωνή, ποια είναι αυτή η φωνή? Τι είναι αυτή η σάλπιγγα? Θα σας θυμίσω κάτι. Όταν ο Κύριος είναι έξω από το μνημείο που έχουν θάψει τον Λάζαρο, ήταν ένας βράχος καλυστός και εκεί μέσα ήταν ο Λάζαρος, 4 μέρες πεθαμένος. Λάζαρε, δεν βρω έξω. Έλα έξω, Λάζαρε. Και ο Λάζαρος ανεκάθισε εις τον μνημείο, εις τον τάφο του. Φοβερόν. Φοβερόν, φοβερόν. Όταν εφώναξε ο Χριστός, Λάζαρε, δεν βρω έξω, ή όταν είπε σε εκείνον τον νεανίσκον, τον ας πούμε 18χρονο, νεανίσκε εσύ λέγω εγέρθητη, εκείνον τον νεανίσκον τον έφηβον, το γιο εκείνης τον μονάκριβο, εκείνης της χείρας γυναίκα, νεανίσκε σήκω επάνω. Η φωνή πού έφτασε? Όταν οι πενθούντες φωνάζουν και κλαίουν, πού φτάνει η φωνή? Λίγα μέτρα πιο πέρα. 500 μέτρα, δεν φτάνει 500 μέτρα όσο να φωνάξουμε. Η φωνή του Χριστού όταν είπε έλα έξω ή σήκω, πού έφτανε? Εις τον Άγιο. Και επέστρεφε η φωνή, η ψυχή στο σώμα. Τίνος η φωνή φτάνει στον Άδη? Κανενός.
Λένε μερικοί, μάλιστα μια απορία που ερήφθηκε από τα παιδιά, ότι μας λένε ότι ο χριστιανισμός είναι, είναι μια θρησκεία όπως και οι άλλες, και πως μπορούμε να πούμε ότι διαφέρει. Μα οι άλλες οι θρησκείες είναι κατεπίνια, είναι κατεπινόηση. Φτιάχνει ο άνθρωπος μια θρησκεία για να ικανοποιεί, θα λέγαμε, κάποιες πνευματικές του εφέσεις, ή να ψευτολύνει κάποια προβλήματα, το πρόβλημα θρυπήν της υπάρξεώς του, του νοήματος της υπάρξεώς του και των φαινόμενων της ζωής. Τίποτα άλλο δεν είναι. Τίποτα άλλο. Και όλα αυτά μπορεί να τα βαφτίζει όπως θέλει, σαν λύτρος ή σαν όπως θέλετε. Μήπως δεν υπάρχει, στους, φιλοσοφούντας προπαντός, ή τους φιλολογούντας, δεν υπάρχει η έκφραση λύτρωσης. Γράφω, λέει, ένα ποίημα και λυτρώνομαι. Γράφω ένα ποίημα και λυτρώνομαι. Αυτά είναι σχετικά πράγματα. Αυτά είναι μέσα στον κύκλο της ανθρωπίνης, θα λέγαμε, δραστηριότητας. Ποιος θα σε γλιτώσει από το θάνατο? Σαν να τραβάς τα μαλλιά σου και να σηκωθείς. Κλειστές δυνάμεις, δεν πετυχαίνεις τίποτα. Πρέπει να έρθει ένα χέρι απ' έξω από την ύπαρξή σου να σε πιάσει από τα μαλλιά και να σε σηκώσει. Και αυτό το χέρι είναι μόνο του Θεού, του αληθινού Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα μας αναστήσει, είναι ο αληθινός Θεός. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ό,τι θα λέμε ή να συγκρίνουμε. Δεν υπάρχει σύγκριση. Εδώ έχουμε την αλήθεια, γιατί έχουμε γεγονότα. Γεγονότα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί, ποια είναι, θα λέγαμε, η διάσταση της εν Χριστώ σωτηρίας. Και τότε θα έρθει, λέγει, καταβίσεται από ουρανού. Ποιος? Ο Κύριος. Δηλαδή θα γίνει μία συνάντηση, μία άνοδος των ανθρώπων και μία κάθοδος του Χριστού. Αλλά πρώτης ανόδου των ανθρώπων, εδώ έχουμε το εξής. Λέει, οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Εδώ το πρώτον αναφέρεται σε σχέση με τους με την, θα λέγαμε, άνοδον των ίδιων επιζώντων. Δηλαδή, το λέει καθαρά, ότι έπειτα ημείς αναστήσονται, λέει, πρώτον για Χριστό νεκρή. Έπειτα ημείς οι ζώντες, αλλά αυτό το έπειτα αναφέρεται σε εμάς που θα ζούμε. Δεν αναφέρεται στους ασεβείς, δηλαδή θα αναστηθούν πρώτα οι νεκροί οι ευσεβείς και μετά θα αναστηθούν οι νεκροί οι ασεβείς. Αν το θέλετε, όταν ο Κύριος ομιλεί περί της κρίσεως, είναι φανερό, έχουμε μία εικόνα, τα πράγματα είναι επί ενός επίπεδου. Η μεν λέει εκ δεξιών, η δε εκ αγωνίμων. Και τι λέγει? Λέγει και αιτιολογεί γιατί θα σωθούν οι εκ δεξιών, και αιτιολογεί γιατί δεν θα σωθούν οι εκ αγωνίμων. Δηλαδή αριστερά, η αμαρτωλή. Και υπάρχει, οικονομείται ένας διάλογος τροπών τεινά. Αυτά βέβαια δείχνουν ότι είναι ταυτόχρονος η Ανάσταση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την πρώτη του προς Θεσσαλονικής επιστολή, δεν ενδιαφέρεται δια τους ασεβείς. Ενδιαφέρεται δια τους ασεβείς. Συνεπώς δεν κάνει απλώς λόγο περί των ασεβών. Όχι ότι οι ασεβείς δεν θα αναστηθούν, μάρτυς η άλλη περικοπή που σας είπα από το καταμακρόν Ευαγγέλιον, που δείχνει ότι είναι μπροστά στον Χριστόν και οι ασεβείς και οι ασεβείς. Δεν ενδιαφέρεται. Σαν να λέγει, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνουν αυτοί, με ενδιαφέρει τι θα γίνετε εσείς, οι αποδέκτες της επιστολής μου, οι Θεσσαλονικείς που πιστέψατε εις τον Χριστόν, σε σχέση με εκείνους που θα έχουν πεθάνει.
Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η σχέση. Γι' αυτό λέει έπειτα εμείς και τα λοιπά. Άρα θα γίνει η ανάσταση των νεκρών πρώτα. Μετά από την ανάσταση των νεκρών, εμείς λέει οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, εμείς που θα ζούμε τότε, βάζει τον εαυτό του, γιατί ζούσε ο Απόστολος Παύλος, εμείς που θα έχουμε υποηθεί, θα ζούμε πάνω στη γη, τι θα γίνει με εμάς? Τι θα γίνει με εμάς? Λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, παρότι δεν αναλύουμε το θέμα περί της Αναστάσεως των νεκρών, διότι έχει ειδική κατήχηση ο Άγιος Κύριλλος για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, όμως επειδή θα αργήσουμε, μπορεί του χρόνου να ζήσουμε, δεν ξέρω, γι' αυτό το λόγο ας πούμε δύο λόγια. Λέγει εκεί, δίγαρ το φαρτόν εν δίσωσε αφαρτίεν και το θνητόν τούτο. Συγγνώμη, βάζεις και το τούτο. Δίγαρ το φαρτόν τούτο εν δίσωσε αφαρτίεν και το θνητόν τούτο εν δίσωσε αθανασίεν. Όταν λέει τούτο, δίγει το σώμα. Διότι πρέπει αυτό, ποιο, αυτό το σώμα, να ντυθεί. Ακούσε τι ρήμα βάζει, ενδύομαι. Θα σας πω γιατί. Να ντυθεί, λέει, την αυταρχία, αυτό το φαρτόν. Και αυτό το θνητό σώμα πρέπει να ντυθεί την αθανασία. Άλλο φαρτό της και άλλο θνητό της. Η φαρτό της ήδη υπάρχει. Όταν έχω μεγάλωμα την ηλικία, ήμουνα παιδάκι, μεγάλωσα, γέρασα, τρώγω, πίνω, γιατί τρώγω και πίνω, γιατί υπερνικώ την φαρτότητα. Γι' αυτό τρώμε. Υπερνικούμε την φαρτότητα, αλλά μέχρι ενός ορίου. Μετά έρχεται ο θάνατος και έτσι σταματάει και το θέμα της υπερνικήσεως της φαρτότητας. Ακόμη αρρωσταίνουμε, κρυώνουμε, διψάμε, πεινάμε, κουραζόμαστε, κοιμόμαστε. Όλα αυτά είναι μεταβολές και όλα συνηθούν την φαρτότητα, ενώ η θνητότητα είναι αυτό που λέμε θάνατος. Είναι λοιπόν δύο διαφορετικά πράγματα και τα δύο θα υπερνικηθούν, διότι θα μπορούσε πιθανώς ο άνθρωπος να έχει μια ταλαιπωρία φαρτότητος αλλά να μην υπήρχε ο θάνατος. Υπάρχουν και τα δύο ενδιάμεσα περιπτώσεις και τα δύο θα υπερνικηθούν. Όταν λέει τούτο, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό αλλού καυτό. Είναι μια πολύ σπουδαία φρασούλα του, πολύ μικρή και ευνημόνευτη. Μπορούμε να την μνημονεύσουμε καλά. Αυτό το σώμα θα αναφερθεί αλλού αυτό. Τι θα πει? Αυτό θα είναι. Δεν θα είναι κάποιο άλλο. Διότι σαφώς, λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα σταθούμε μπροστά εις τον Χριστόν με το σώμα μας και με την ψυχή μας και θα δώσουμε λόγο για ό,τι πράξαμε και με το σώμα μας και με το πνεύμα μας. Αλλά ενώ θα είναι αυτό, δεν θα είναι αυτό. Εννοείται. Θα είναι το καινούριο σώμα, το παλιό, που θα γίνει καινούριο, άφθαρτο και αθάνατο. Ποιος όμως? Εκείνο που έλυσε στον τάφο και έγινε χώμα. Εκείνο που κάηκε στη φωτιά και έγινε στάχτη. Εκείνο που έφαγαν τα ψάρια και το χώνεσαν. Δεν έχει σημασία με ποιο τρόπο θα πεθάνει ο άνθρωπος. Εκείνος που εκ του μηδενός έκανε τα πάντα είναι ικανός να ξαναφυλέξει το ανθρώπινο σώμα, το κάθε ανθρώπινο σώμα, παρότι αν το θέλετε ο ένας άνθρωπος κυκλοφορεί μέσα στον άλλον άνθρωπο. Διότι όταν εγώ μαζέψω χορτάρια από το είναι κορτατίο και τα φάω, αυτά μεγάλωσαν από τη σάρκα κάποιου ανθρώπου που έγινε κοπριά,
και θα βάλω τα κύτταρά του μέσα σε μένα. Ομό, ομό. Για να σας δείξω ότι ο ένας άνθρωπος κυκλοφορεί μέσα στον άλλον άνθρωπο, αλλά ο Θεός θα ξεχωρίσει τους ανθρώπινους που υπάρχουν. Είναι δυνατός. Μάλιστα σε αυτό το «είναι δυνατός» μερικοί Κορίνθοι λέγανε «μα» και τους απαντάει «αγνωσίαν Θεού την εσέχουσι, προς εντροπήν μην λέγω». Γιατί? Διότι δεν ξέρουν ποια είναι η δύναμη του Θεού. Και το λέω για ντροπή σας, λέει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, θα αναστηθούμε οι νεκροί και θα αποκτήσουμε το παλιό μας σώμα άθαρτο και αθάνατο. Θα είναι λοιπόν αυτό, αλλά δεν θα είναι αυτό με την έννοια ότι θα έχει καινούργιες ιδιότητες. Ποιες ιδιότητες? Εκείνες που είχε το αναστημένο σώμα του Χριστού. Δεν θα υπακούμε πια εις τους λεγόμενους βιολογικούς και φυσικούς νόμους. Και είναι πολύ σπουδαίο. Και η αμαρτωλή και η ευθερή. Θα αποκτήσουμε όλοι το ίδιο σώμα. Με τη διαφορά πως το ένα θα δόξαστεί και το άλλο θα κολλαστεί. Εκείνοι που ζουν, διότι όταν έρθει ο Κύριος θα υπάρχει ανθρωπότητα. Είπαμε ότι μετά τον Αντίχριστο, δηλαδή θα αναλώσει, λέει, με την πνοή του, δηλαδή με πολύ ευκολία, ο Χριστός τον Αντίχριστο. Εκείνος που θα είναι φοβερός για την ανθρωπότητα, με μια πνοή του Χριστού, θα καταστραφεί. Θα σταλεί κατευθείαν στην κόλαση του, εις τη λίμνη του πυρός, όπως λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Τι θα γίνει εκείνοι που θα ζουν? Εμείς, λέγει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, εμείς που θα ζούμε, όχι, το λέει στους Θεσσαλονικείς, με συγχωρείτε, εν ατόμο εν ρηπεί οφθαλμού αλλαγιζόμεθα. Είναι δύο εικόνες, η μία θεωρητική και η άλλη είναι πρακτική, που δείχνει αυτό το ακαριέον της αναστάσεως των νεκρών και της αυθαρτοποίησεως των ζώντων. Το ακαριέον, το ενατόμο, είναι το άτμητον άτομον, άτμητον. Είναι ο άτμητος χρόνος, δηλαδή χρόνος που είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Δηλαδή πολύ μικρός χρόνος, άτομον χρόνου θα το λέγαμε. Σήμερα δεν λέμε βέβαια την έκφραση άτομον χρόνου, αλλά κάτι που δεν κόβεται πιο μικρό. Και παίρνει και μια εικόνα που είναι θεωρητική, παίρνει και μια πρακτική, ο Απόστολος Παύλος. Εν ρηπεί οφθαλμό. Τι είναι η ρηπή? Το ανοιγόκλημα των ματιών. Βεβαίως είναι πολύ χοντρική εικόνα, γιατί είναι γνωστό ότι το ανοιγόκλημα των ματιών απαιτεί αρκετών χρόνων σε σχέση με τον θεωρητικό χρόνο που λέμε άτομων χρόνων. Εντάξει, περιπτώσει δεν είχαν άλλον τρόπο να εκφραστούν και εκφράζονται με τον τρόπο αυτόν. Τι λέγει? Εμείς, λέει, που θα ζούμε, θα αλλαχθούμε. Σε τι θα αλλαχθούμε? Από τη φθορά θα περάσουμε στην αυθαρσία και από τη θνητότητα θα περάσουμε τη δυνατότητα της μητότητας, δεν θα έχουμε πεθάνει, θα περάσουμε στην αφαιρεσία. Αυτό εκφράζεται ωραία στην Αποκάλυψη, και αυτό έλεγα εις τα περί αντικρίστου θέματα, που λέγει, είναι μια λεπτή παρατήρηση αν την προσέξουμε, που λέγει εκεί στην Αποκάλυψη ότι και ο Αντιχριστός και ο ψευδοπροφήτης ζώντε θα ρηφθούν εις την λίμνη του πυρός. Λίμνη του πυρός από την κόλαση. Σημαίνει όχι Άδη. Τέλειωσε ο Άδη. Ο Άδη θα δώσει τους νεκρούς του. Κόλαση. Διότι στην κόλαση τώρα δεν είναι κανείς, ούτε οι δαίμονες, κανείς. Σημαίνει κόλαση. Και τι σημαίνει ζώντες? Σημαίνει θα έχουν περάσει από την αυθαρσία
συγγνώμη, από τη φθορά στην αφαρτία τα άνθρωποι θα είναι, και από την θνητότητα στην αφαρτία. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει, αγαπητοί, ότι δεν μεσολαβεί χρόνος μεταξύ Αντιχρίστου, Δευτέρας του Χριστού παρουσίας και τελειωμού της ιστορίας. Τελειώνει η ιστορία. Εκεί είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ώστε όλα αυτά θα γίνουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, εμείς υπερλυπόμενοι, άμα είναι αυτοί, τι, με ποιους αυτούς, τους νεκρούς, τους ευλαβείς που θα έχουν αναστηθεί, αρπαγισόμεθα εν μεθέλε, εις απάντηση του Κυρίου. Ξέρετε ότι το είναι θέλει, είναι το όχημα του Θεού. Ποτέ δεν εμφανίζεται Άγιος επί μεθελών, μόνο με Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, θυμηθείτε στην ανάλυση του Χριστού, και μεθέλη υπέλαβεν αυτόν, τον σήκωσε, τον πήρε. Είναι λοιπόν μια ωραία εικόνα οχήματος του Θεού. Προσέξτε, εικόνα είπαμε έτσι, διότι ο Θεός δεν είναι εδώ για να είναι εκεί για να περπατήσει, αλλά είναι μια εικόνα που δείχνει πως ο Θεός κινείται επί οχήματος, εποχούμενος επί μεθελών. Τώρα βλέπουμε κάτι καταπληκτικό, ότι επί μεθελών θα τοποθετηθούν εκείνοι που θα συναντήσουν τον Κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως λέει εδώ ο Άγιος Κύριος, εκείνοι που υπερανθρώπως ηγονίστησαν, υπερανθρώπως θα τιμηθούν. Να το πω με μία απλή εικόνα, παράδειγμα. Όταν έρχεται ένα πολύ επίσημο πρόσωπο σε μία χώρα, τη χώρα μας, στέλνει, ξέρω εγώ, πρόεδρος κυβερνήσεως, στέλνει τη δημοκρατία, ξέρω εγώ, στέλνει το προσωπικό του αυτοκίνητο να παραλάβει το υψηλό επισκέπτη. Ή εάν δεν είναι υψηλός επισκέπτης, αλλά θέλει να τον τιμήσει, διότι στέλνει το προσωπικό του όχημα. Κάποτε κάποιος πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη έφτασε, όταν ανεκηρύχθη πατριάρχης, με το προσωπικό αεροπλάνο του Προέδρου της των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν λέω ονόματα, κοιτάξτε, με το προσωπικό αεροπλάνο. Τι σημαίνει αυτό? Τιμή. Ενώ είναι το όχημα του Θεού, είναι θέλει, και είναι θέλει, όχι είναι θέλει ότι είναι στα γονίδια, πρέπει να σας το πω και αυτό, δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά πρόκειται περί θείας δόξης. Όπως και είναι θέλει που ήταν η σκύλη εκείνη επί της σκηνής του μαρτυρίου, δεν είναι όπως στα γονίδια, είναι θεία δόξα, όπως είναι και το άκτιστο φως. Άκτιστος νεφέλη, άκτιστος, θεία δόξα. Σημαίνει ότι εκείνο που χρησιμοποιεί ο Θεός, τώρα το δίνει να χρησιμοποιηθεί στα παιδιά του. Εξάλλου, στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει μετοχή του ακτίστου φωτός. Ό,τι δόξα έχει ο Χριστός, θα έχουν και οι πολίτες της Βασιλείας του Χριστού. Αυτό λοιπόν τιμή, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Να μείνω λίγο στο θέμα αρπαγισόμεθα που λέει ο Απόστολος Παύλος. Κοιτάξτε παρακαλώ τι ρήμα χρησιμοποιείτε. Δεν λέγει απλώς μεταβισόμεθα, ξέρω εγώ, αναβισόμεθα, θα ανεβούμε, θα μεταφερθούμε, μεταφερθισόμεθα. Λέει αρπαγιζόμεθα, που σημαίνει αυτό που λέει η κουβέντα, το ρήμα,
μια αρπαγή, μια αρπαγή. Φτάνει πια η ιστορία του κόσμου τούτου με την αμαρτωλότητά της. Δεν ανέχεται πια. Η καλύτερα η πιστή δεν είναι δυνατόν πια να ανέχονται τον παλιό αυτό κόσμο. Και γίνεται αρπαγή, αρπαγή. Αυτό το βίαιον, ότι δεν περιμένουμε πια, δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ένας κόσμος ο οποίος θα γίνει καινούργιος. Μπαίνει τελεία και παύλα εις τον παλαιόν κόσμο. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, λίγο πιο κάτω. Η επομένη παράγραφος είναι ένα κείμενο από το βιβλίο του Εκκλησιαστού. Αυτό βέβαια είναι λίγο μακρύ και θα ήθελα μόνο κάποια σημεία να πω, να μην μείνω περισσότερο. Ήδη τάχτην την του Κυρίου παρουσίαν και την του κόσμου συντέλειαν ο Εκκλησιαστής λέγον. Αυτή λέγει την παρουσία του Χριστού, του Κυρίου, και το τέλος του κόσμου ως συγγραφές του βιβλίου Εκκλησιαστής ο Σολομών το εγνώριζε. Και γνωρίζοντάς το, σημειώνει. Αυτά που θα σας πω είναι από τον Εκκλησιαστή, εν 10ο κεφάλαιο, στίχος 9 έως το 12ο τα πρώτα. Έχει μία επιλογή χωρίων. Θα διαβάζω και θα μεταφράζω κατευθείαν. Είναι παράφραση μάλλον, όχι μετάφραση. Εφραίνουνε ανήθικε εκ νεότητός σου και εκ τι. Με ανήθικε έφυγε, ναι άνθρωπε, να χαίρεσαι από τη νεότητά σου. Όχι κατά ηλικτικών τρόπων, αλλά κατά πνευματικών. Λυπούμαι που δεν μπορώ να σας δώσω πλήρη ανάλυση αυτού του κειμένου, είναι πολύ ωραίο, αλλά θα τρέξω. Και απόστησον θυμών από καρδία σου και παράγαγε πονηρίαν από σαρκό σου και μνήστητη του κτίσαντός σε. Βγάλε όμως, αν και στο κείμενο το εφραίνου έχει ηρωνική θέση, ότι ναι με ανήθι μου φάει πια και θα δει στο τέλος ότι όλα είναι μια ματαιότητα ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότητα. Αλλά δεν μένω πιο πολύ, γιατί σας είπα πολύ θα αργήσουμε. Είναι πλούσιο χωρίο, πλουσία περικοπή αυτή. Πρόσεξε, βγάλε την πονηρία από το σώμα σου. Άρα το εφραίνου δεν έχει την έννοια γλέντα και πόρνευε. Θυμήσου εκείνο που σε δημιούργησε. Εδώ τώρα προσέξτε. Έως ου μη έλθωσιν εημέρε της κακίας. Πριν έλθω έως ου μη, έως ου μη θα πει πριν, προτού. Προτού έλθουν οι ημέρες της κακίας. Στην ερμηνεία που έχει μέσα αγαπητοί κόπος, ο κόπος είναι τα γυρατιά. Πριν έρθουν τα γυρατιά σου. Δηλαδή, πρόσεξε, μην αφήνεις να γεράσει. Έως σου μη σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες. Πριν λέγει φτάσει να σκοτιστεί ο ήλιος. Πότε θα σκοτιστεί? Τις ημέρες του Αντιχρίστου. Προς τις τελευταίες ημέρες του Αντιχρίστου, λίγο πριν τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Λοιπόν, μη περιμένεις να σωθείς μετά από τον σκοτασμό του ηλίου, πριν από τον σκοτασμό του ηλίου, πριν από τον σκοτασμό της σελήνης και των αστέρων.
και σκοτάσουσιν ευλέπουσε εν τες σοφές. Και σκοτιστούν αυτές που βλέπουν από τις τρύπες ή στις τρύπες. Εδώ έχει μια άλλη ερμηνεία στο κείμενο μέσα στον εκκλησιαστή ο Άγιος Κύριλλος λέγει εντός παρενθέσεως την ορατική δύναμη μενισόμενος πριν κλείσουν τα μάτια σου και δεν βλέπουν το φως. Δηλαδή όσο ζεις άνθρωπε, όσο ζεις να μετανοήσεις, όσο ζεις μη περιμένεις πότε θα έρθουν αυτά, αλλά θα έρθουν αυτά. Έως ουμή ανατραπεί το σκηνίον του αργυρίου προτού λέγει κοπεί το νήμα του ασημνιού του αργυρίου. Εντός παρενθέσεως ο Άγιος Κύριλλος την ερμηνεία την κάνει ο ίδιος ο Άγιος Κύριλλος των άστρων την συμπλοκήν διδάσκων αργυροειδή γάρ η όψη. Εννοεί πριν πέσουν τα στέρια. Και συντριβεί το ανθέμιον του Χριστίου. Και συντριβεί το ανθέμιον του Χριστίου, του Χριστού. Εντός παρενθέσεως ερμηνεύει τον Χριστοειδή ούτως ήλιον ενισόμενος. Υπενισόμενος, εδώ κλεισέθη, τον ήλιον που είναι χρυσός. Εξάλλου λέει λίγο παρακάτω «Ιγάρ ανθενή γνώριμος εστί βοτάνη πολλά έχουσα πέριξ ακτινοειδή φυλάδων εκτίσεις». Είναι ένα λουλούδι. Δεν ξέρω ακριβώς τι λουλούδι, δεν είμαι γεωπόνος. Δεν ξέρω τι λουλούδι είναι η ανθενή. Εξάλλου είναι και αρχαία ονομασία αυτή. Αλλά ας πούμε κατά προσέγγιση αυτό που λέμε το φυτό ήλιος που είναι κίτρινο, το ηλιοτρόπιο, το γνωστό ηλιοτρόπιο που στρέφεται όπως ο ήλιος κινείται, στρέφεται και αυτό, γι' αυτό και λέγεται και ηλιοτρόπιο, ηλιοτρόπιο, συγγνώμη, και έχει τα κίτρινα πέταλα του σαν ακτίνες ηλίου. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι αυτό η ανθενή που μοιάζει με τον ήλιο. Αν δεν ήταν αυτό κάποιο λουλούδι που είχε σαν μαργαρίτα κάπως έτσι πρέπει να ήταν, που θα έμοιαζε του ηλίου με τις ακτίνες. Και αναστήσονται εις φωνή του στρουθίου. Ποιο είναι αυτό, θα πει λίγο πιο κάτω. Είναι οι αρχάγγελοι που θα φωνάξουν, θα σταλπίσουν ο αρχάγγελος. Και έγινε από του ύψους όψονται και θάμβει και θάμβει εν τη οδό. Από το ύψος θα δουν και θα υπάρξει στον δρόμο, θα υπάρξουν εκπλήξεις. Τι όψονται, ρωτάει ο Άγιος Κύριλλος. Και παίρνει τώρα από τα Ευαγγέλια. Τότε όψονται, τότε θα δουν τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Και κόψονται φυλέ κατά φυλά, όπως λέγει εξάλλου ο προφήτης Ζαχαρίας στο 12ο κεφάλαιο στίχος 12. Και συνεχίζει. Και τι γίνεται ελθόντος του Κυρίου, ερωτάει ο Άγιος Κύριλλος. Συνεχίζει ο εκκλησιαστής. Και ανθίσει το αμύγδαλον και πασχυνθίσεται η ακρή και διασκεδαστήσεται η κάπαρη. Επιλέξει. Θα ανθίσει η αμυγδαλιά, θα πακύνει η ακρίδα και θα σκορπίσει η κάπαρη. Η γνωστή κάπαρη, αυτή η γνωστή, αυτό που τρώμε, το την τρώμε ορεκτικό, που την κάνουμε τουρστή. Η γνωστή κάπαρη, και μάλιστα με την ευκαιρία διατήρησε το όνομά της από την αρχαιότητα. Την ονομασία κάπαρη την αναφέρει και ο Ισαΐας, κάπαρη της καπάρεως, είναι τριτόκλητο. Ως δε οι εξηγητέ, λέει ο Άγιος Κύριλλος, όπως οι εξηγητέ, οι ερμηνευτέ ερμηνεύουν, θα την λέγουν αμύγδαλον ανθούν δειλή.
του χειμώνος στο παρελθόν, όταν θα δουν όλα να γκρεμίζονται στον ουρανό, τα χέρια ο ήλιος του τελείνει, όταν θάμβος θα υπάρξει στα ύψη, θα κοιτάξουν και θα έχουν εκπλήξεις οι άνθρωποι, τότε λέγει θα έχει περάσει ο χειμώνας πια. Είναι γνωστό ότι το πρώτο δέντρο που ανθίζει είναι η αμυγδαλιά, είναι το πρώτο δέντρο που μετά το χειμώνα έρχεται να ανθίσει, να δώσει το μήνυμα της ανοίξεως. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο χειμώνας που θα έχει περάσει? Η παλαιά μορφή του κόσμου τούτου. Θα είναι η ιστορία που θα έχει τελειώσει. Περνάει ο χειμώνας. Πέρασε ο χειμώνας. Μένει δε τα σώματα ημών μετά τον χειμώνα, τότε ανθύνει επουράνιον άνθος. Τότε θα αναστηθούμε και τα σώματά μας θα γίνουν καινούρια. Και παχύνεται η ακρή. Η πτερωτή ψυχή, το σώμα περιβαλλωμένη. Τι είναι η ακρίδα? Η ακρίδα πετά. Είναι λοιπόν μια εικόνα της ψυχής. Όταν η ψυχή λέγει παχύνεται, τι θα πει παχύνεται η ψυχή, παχαίνει η ψυχή? Ξαναπαίρνει το σώμα της. Δηλαδή, ανάσταση των νεκρών και ένωση της ψυχής με τα καινούργια μας άφθαρτα και αθάνατα σώματα. Η ακαμφώδη, συγγνώμη, και διασκεδαστήσεται η κάπαρη. Θα σκορπίσει η κάπαρη. Ξέρετε, η κάπαρη έχει αγκάθια. Αν ξέρετε, εδώ στη Λάρισα υπάρχουν στα σπίτια, στα πεζοδρόμια, κάτι, σε κάτι γονίτες, κάτι αυλές. Όπου υπάρχει πέτρα θα ξεφυτρώσει η καπαριά. Είναι ένα καταπληκτικό φυτό. Το ξέρετε λοιπόν αυτό το φυτό με τα πολύ ωραία εκείνα λουλούδια. Έχει αγκάθια η καπαριά. Και θα σκορπίσει, λέγει, η κάπαρη. Ερμπιντεύει. Η ακανθώδη παράνομη διασκορπιστός. Το κακό θα έχει πια, που μοιάζει με αγκαθιές, θα έχει σκορπίσει. Είναι μια πολύ ωραία ερμηνεία που κάνει εδώ ο Άγιος Κύριος. Και λέγει στην επομένη παράγραφο, την 21η, καπάλφα, βλέπεις πως προλεύους οι πάντες την παρουσία του Κυρίου. Βλέπεις, λέει, πως προλέγουν την παρουσία του Κυρίου. Βλέπεις πως είδασαι την φωνή του στρουθίου. Γνωρίζουν τη φωνή του πουλιού. Στρουθίον κατά λέξη του σπουργίτη. Ποιαν φωνή είδομεν? Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύματι, εν φωνής αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταδίσεται από ουρανού. Γιατί λέει όμως πουλί? Διότι όλη η εικόνα που αναφέρει ο Εκκλησιαστής αναφέρεται στη φύση. Μίλησε για την αμυγδαλιά, μίλησε για την κάπαρη, μίλησε για την ακρίδα και παριστάνεται τώρα εδώ η φωνή με ένα πουλί το οποίο φωνάζει. Και αν θέλετε, πότε φωνάζουν τα πουλιά? Την άνοιξη. Είναι κάτι που εμείς το ζούμε πολύ ωραίο αυτό. Όταν ακούσουμε τα πουλιά να έχουν ένα αλλιώτικο κελάδιμα. Αυτά τα ντόπια πουλιά, εδώ τα ηθαγενή πουλιά, έχουν ένα αλλιώτικο κελάδιμα όταν ανοίγει ο καιρός και λέμε έρχεται η άνοιξη. Το χειμώνα δεν έχουν λαλιά εκείνοι που την έχουν την άνοιξη. Όταν φωλιάζουν τα πουλιά, εννοείται. Αρχάγγελος προσφωνεί και λέγει τη σπάση. Προσφωνεί αρχάγγελος και λέγει προς όλους: εγείρεστε, σηκωθείτε. Οι νεκροί από τα μνημεία εις απάντηση του Κυρίου, για να συναντήσετε τον Κύριο. Και φοβερά η κάθοδος του Δεσπότου. Και η κάθοδος του Δεσπότου είναι φοβερά. Θα πει φοβερά? Προκαλεί φόβον. Γιατί ο Δαβίδ κυθεί. Γιατί λέγει ο Δαβίδ? Πού το λέγει αυτό? Εις τον 49 ψαλμό. Τι λέγει? Ο Θεός εμφανώς ήξει.
Κοιτάξτε αυτό το εμφανώς το επίρρημα. Πού να το καταλάβαιναν οι παλαιοί ραβίνοι αυτό? Θα έλθει ο Θεός εμφανώς. Εδώ υπενήθεται και την πρώτη και τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Τα παρακάτω υπενήθονται την δεύτερη παρουσία του Χριστού. Ο Θεός ημών και ου παρασιωπήσεται. Δεν θα μείνει κάτι κρυφό. Πυρ ενώπιον αυτού καθίσεται. Μπροστά του λέγει θα καίει φωτιά και κύκλο αυτού καταιγείς σφόδρα και τα εξής. Ποια είναι αυτή η καταιγίδα η φοβερή? Είναι η δικαία οργή. Και ποια είναι αυτή η φωτιά? Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω όταν θα μας το πει ο Δανίλ, αγαπητοί μου, σε εκείνο το θαυμάσιο όραμά του που βλέπει τον λύτρωτή, τον Υιόν του Θεού ως άνθρωπον, και κατά την πρώτη παρουσία στην ανάληψή του, και κατά τη δεύτερη παρουσία όταν παραλαμβάνει τους Χριστούς και έρχεται προς τον Πατέρα. Αλλά επειδή και η ώρα μας, αγαπητοί μου, τελείωσε, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.